Πρέπει να σας πούμε ότι πρόκειται για μια λαοθάλασσα με περίπου 10.000 λιμενικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς, αστυνομικούς εν ενεργεία και εν αποστρατεία, όπως είπαμε, που ήρθαν να διαμαρτυρηθούν για τις περικοπές τόσο στους μισθούς όσο και στις συντάξεις τους που επιβάλλει το μνημόνιο. Έτσι, με αρχική συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου, πορεία μέσα από την πόλη, κατέληξαν πριν από λίγο στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, έχοντας στην κεφαλή μια τεραστίων διαστάσεων σημαία, τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο, και μάλιστα ένας εργάζεται στην αεροπορία, ναι, έβγαλε τη στολή του και την κρέμασε στα κάγκελα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Ήταν μια συμβολική κίνηση αυτό το οποίο έκανε. Έχουμε όμως μαζί μας και εν ενεργεία και απόστρατους για να μας πούνε ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εντάχει. Ο Θεόφιλος Παπαδάκης είναι Γενικός Γραμματέας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ποια είναι η καθημερινότητά σας, κύριε? Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Οι συνάδελφοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Είμαστε ο κλάδος των εργαζομένων που δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα το επάγγελμά μας επικίνδυνο και ανθυγινό. Οι λειτουργικές δαπάνες έχουν μειωθεί κατά πολύ. Βάζουμε λεφτά από την τσέπη μας για να μπορέσουν να κινηθούν τα περιπολικά, να μπορέσουμε να ζεσταθούμε στο τμήμα γιατί δεν έχουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Και γενικά, φανταστείτε έναν αστυνομικό ο οποίος έχει μπει στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με τι ψυχολογία, με τι ηθικό θα μπορέσει αυτός άραγε ο άνθρωπος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον κάθε Έλληνα πολίτη μέσα σε τέτοιες συνθήκες μεγάλης εγκληματικότητας. Μας λέγατε και για τον αστυνομικό μέγαρο του πολίτη. Τελευταία ακούμε ότι και ακόμα και το αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκη που κατασκευάστηκε αποκλειστικά για χρήση από την αστυνομία θέλουν να το πουλήσουν μέσω του ΤΑΙΠΕΔ και να το κάνουμε σαν λίζινγκ, να πληρώνουμε νίκιο. Αν είναι δυνατόν, αυτό το πράγμα δεν εξυπηρετεί καθόλου το δημόσιο συμφέρον. Επιτέλους, ας βρούνε νέες πολιτικές για να αντέξουμε σε αυτές τις συνθήκες του μνημονίου. Ήθελα να ρωτήσουμε τι μειώσεις έχετε υποστεί στους μισθούς σας αυτά τα τελευταία χρόνια της λιτότητας. Τι περικοπές έχετε υποστεί? Αναρχά πάνω από 40%, κυρία Αντωνοπούλου, πάνω από 40%. Εμείς δεν ζητάμε να μην μειωθεί το εισόδημά μας, αλλά ζητάμε δικαιοσύνη και ισότητα σε σχέση με άλλους κλάδους εργαζομένων. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε άλλο πια. Αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη του η κυβέρνηση. Και οι πυροσβέστες που χθες συνδράματα και στις τρεις επιθέσεις με τα ζάκια, κύριε Αναστασιάδη. Καλησπέρα και από μένα, σε εσάς και στο σεβαστό κοινό σας. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι ακόμα στις μειώσεις που αναφέρατε προηγουμένως. Θέλω να πω για το ειδικό μισθολόγιο, γιατί θα ακούει ο κόσμος ειδικό μισθολόγιο και θα νομίζω ότι εμείς είμαστε προνομιούχοι. Λεγόμαστε ειδικό μισθολόγιο διότι έχουμε υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις στις αποδοχές μας, 35-45%. Πυροσβέστη είτε λιμενικό, ο οποίος παίρνει τηλέφωνο το βράδυ να ρωτήσει την άλλη μέρα τι ώρα θα πάει η υπηρεσία, ή σε μένα τους πυροσβέστες συναδέλφους μου, οι οποίοι χτυπάει αναγγελτήρα για συναγερμό ψευδής αναγγελία το βράδυ 2 η ώρα και αναγκάζει να καλέσει επιφυλακή από τα σπίτια τους και να πάνε μέσα στην υπηρεσία τους. Λεγόμαστε ειδικό μισθολόγιο, ακούστε και αυτό. Υπηρετούμε στη Θεσσαλονίκη και φεύγουμε σε Σιβάν το καλοκαίρι και μας δίνει η εντολή να πάμε σε Σιβάν Τρίκαλα και φεύγουμε από Θεσσαλονίκη για Τρίκαλα. Την άλλη μέρα μας δίνουν Σιβάν στην Χαλκίδα. Έχει γίνει το καλοκαίρι, μας πέρασε αυτό. Λιγόμαστε ειδικό μισθολόγιο για όλα αυτά που σας λέω. Πόσα παίρνει ο νεοεισερχόμενος, συνάδελφός σας? Ο νεοεισερχόμενος στη σχολή που θα μπει είναι γύρω στα 580 ευρώ. Εγώ με 17 χρόνια υπηρεσίας, έγαμος με παιδί, παίρνω 850 ευρώ υπαξιωματικός. Και επίσης θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Εμείς δεν ζητάμε να εξαιρεθούμε από τις μειώσεις. Εμείς θέλουμε να υποστούμε ό,τι θα υποστούν και οι άλλοι σε άλλες υπηρεσίες. Το θέμα είναι πώς νιώθει η ΕΒΑ, όχι μόνο εν ενεργεία που δίνει καθημερινά τη μάχη, αλλά πώς νιώθουν και αυτοί οι οποίοι έχουν αγωνιστεί τόσα χρόνια, έχουν τα ένσημα, παίρνουν τη σύνταξη.